Συνεργεία σκάβουν στην ευρύτερη περιοχή των Βόρων, στη θέση Φαράγγια, προκειμένου να ερευνήσουν το πώς εξαφανίστηκαν 3 εκατομμύρια κυβικά νερού από το φράγμα φανερωμένης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όποιος τολμά είχε κάνει παρεμβάσεις στο νερό, η παρέμβασή του είναι εγκληματική. Γιατί χαλάει όλο το σύστημα, όλο το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά για την περιοχή μας. Σε ένα από τα σημεία εκτόνωσης του κεντρικού αγωγού του φράγματος, οι εργασίες εξκαφής έφεραν στην επιφάνεια 2 ύποπτους αγωγούς, ενώ αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν σε 2 ακόμη σημεία. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μεσαρά, καθώς αγροτικές καλλιέργειες κινδυνεύουν να τυναχθούν στον αέρα, με τον Δήμαρχο Φεστού να χαρακτηρίζει ως εγκληματικές τις επίμαχες παρεμβάσεις. Έκανε παρεμβάσεις πριν από τη βάνα, έκανε παρεμβάσεις πάνω στον αγωγό και παίρνει νερό. Ο αγωγός εκτόνωσης είναι πάντα γεμάτος. Έχουν μπει άλλοι αγωγοί, οι οποίοι παίρνουν το νερό και το μεταφέρουν σε σημεία για άρδευση, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Λίγο πολύ υποψιαζόμαστε όλοι, ξέρουμε πού πάνε. Στην εκτόνωση, στη βάνα εκτόνωση που είναι D500, έχει γίνει μία παρέμβαση και παίρνουν νερό, το οποίο το διοχετεύουν πάλι στους υδρολήπτες, ή μέσα στον αναδεσμό ή εκτός ζώνης αναδεσμού. Εγώ πιο πάνω εδώ πέρα ηλιά και πρέπει να πατυποτίζω. Πότε θα τυποτίζω? Βεβαίως θα ξέρω, δεν είμαι δεμολάρο το νερό. Δηλαδή πρέπει να στερηθούμε το νερό, για ποιο λόγο? Και εμείς από εδώ φεύγουν και πάνε στο καμιλάρι. Γιατί να μην πάρουμε κι εμείς? Με διάφορες παρεμβάσεις στον αγωγό εκτόνωσης του φράγματος, επιτίδη φαίνεται να φερούσαν μεγάλες ποσότητες νερού, αδειάζοντας το φράγμα φανερωμένης, ενώ στο τέλος των εργασιών, κλιμάκιο της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, αναμένεται να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν γινόταν καταγραφή με την καταγραφή των ρολογιών. Δηλαδή εδώ δεν έπρεπε να υπάρχει bypass. Σήμερα ή αύριο μπαίνει στον κεντρικό αγωγό, στο κεντρικό, στην έξοδο του φράγματος, ρολόι το οποίο θα καταγράφει τα πάντα. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης εκπέμπει σήμα κινδύνου τόσο και την άρδευση όσο και την ίδρευση, ενώ όπως επισήμανε, είναι θέμα χρόνου ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ψάχνω να βρω διαδικασίες να κηρύξω το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Η λεκάνη είναι ενιαία, από εκεί πέρα υπάρχει και η ίδρευση και η άρδευση. Πρέπει να το σεβαστούμε σαν εικόνισμα, τι να σας πω. Είμαι από τα Μάταλα και μας δίνει νερό το Εύρο και έχουμε τουρισμό. Εάν κόψει το νερό, εκαήκαμε. Οι τουρίστες πώς θα πηδούν? Πιστεύω ότι μετά τον Αύγουστο δεν θα έχουμε να πιούμε νερό. Θα ξεραθούν οι έλιες, ας πούμε. Εντάξει, ξεραθούν οι ελιές. Το θέμα είναι να ξεραθούν οι άνθρωποι, δηλαδή να έχουν νερό να πίνουν. Νερό έχουμε πρόβλημα. Και εμείς τα Καπαριανά που μένουμε έχουμε φοβερό πρόβλημα με το νερό τώρα και 10 μέρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σε καθημερινή βάση, δημότες, αρκετά χωριά βιώνουν τον εφιάλτη της λειψιδρίας, όπως παραδέχεται ο Δήμαρχος, ο οποίος τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων, καθώς η κατάσταση με το νερό βρίσκεται σε οριακό σημείο. Εγώ, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έσκαβε στο 1 μέτρο και είχε νερό. Οι πρώτες ήταν στα 10-15 μέτρα. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να βρεις νερό, πρέπει να κατέβεις κάτω από 150 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα, είναι τεράστιο.